Κάτσε, θα γελάσετε. Λάμπρος Χαβέλας. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό, Τατιάνα, το οποίο έγινε. Και το λέμε αυτό γιατί πραγματικά πέσανε από τα σύννεφα και γιατροί με τους οποίους μιλήσαμε. Έφτασε ο φάκελος για την υπεξαίρεση οπιούχων φαρμάκων και συγκεκριμένα πεθυδίνης από συγκεκριμένο άτομο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου εδώ στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο των Ιατρών του ΕΣΥ στο Υπουργείο Υγείας χωρίς συγκεκριμένο όνομα. Τι εννοούμε? Αυτό το οποίο μας είπε και η ίδια η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, η κυρία Παγώνη, η οποία είναι και μέλος του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, βγαίνοντας από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι ο φάκελος ο οποίος εστάλει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την υπόθεση της υπεξαίρεσης των οπιούχων φαρμάκων δεν ανέφερε το όνομα της αναισθησιολόγου, της της εξαδέλφης του Υπουργού Υγείας του κυρίου Πολάκη, η οποία φέρεται στην ΕΔΕ να υποστηρίζει ότι αυτή πήρε τα συγκεκριμένα φάρμακα για ένα πρόβλημα υγείας που είχε χωρίς άδεια. Δηλαδή, λοιπόν, Λάμπρο μου, συγγνώμη, στείλαν ένα φάκελο από το νοσοκομείο στην Κρήτη και δεν γράφουν μέσα ότι κατηγορείται η κυρία Τάδε για την υπεξαίρεση των φαρμάκων. Στείλαν ένα φάκελο που λέει ότι γενικώς και ορίστως υπεξαιρέθηκαν φάρμακα από το νοσοκομείο. Μας είπε, Τατιάνα, μου είπε γιατρός, μου μετέφερε γιατρός που είναι και σε μεγάλο σύλλογο εδώ στην Αθήνα, ότι ήταν μια έκθεση ιδεών. Τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένο όνομα. Είναι πρωτοφανές αυτό στα ιατρικά ιστορικά. Να έρθει εδώ, στο Κεντρικό Συμβούλιο, φάκελος χωρίς όνομα. Μάλιστα, αυτό το οποίο μας μετέφεραν είναι ότι πρέπει να διερευνηθεί η διαδρομή του φακέλου. Η ίδια η κυρία Παγώνη, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μας είπε ότι πρέπει, υπάρχουν ευθύνες στη διοίκηση του νοσοκομείου που έστειλε έναν φάκελο με τέτοια έλλειψη χωρίς να παραπέμπει συγκεκριμένο άτομο που έκανε αυτήν την υπεξαίρεση. Μένει να δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι μελιγενέστε. Το ίδιο το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου στέλνουν πίσω στην Κρήτη δηλαδή, ξανά ο φάκελος. Πίσω ξανά. Στην Κρήτη, ακριβώς. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήμουν η μάνα αυτού του παιδιού που χάθηκε στο χειρουργείο, αν ήμουν εγώ, Παναγία μου, δηλαδή δεν ξέρω τι θα έκανα. Αυτός ο πατέρας, τι οργή πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πού ζούμε, σε τι κράτος ζούμε. Μάλιστα, στέλνουν ένα φάκελο και δεν βάζουνε ποιος κατηγορείται που εξαιρέθηκε. Και μετά από τόσο καιρό που περιμένουμε κι εμείς να μάθουμε τι έγινε, ο φάκελος αυτός στέλνεται ξανά πίσω στην Κρήτη. Να δούμε τι δήλωσε η πρόεδρος του Πειθαρχικού. Η διαδικασία σήμερα σταμάτησε, διότι δεν έχει γίνει σωστά από το νοσοκομείο της Κρήτης η παραπομπή της υπόθεσης. Ούτε έχει κατονομαστεί κάποιος υπεύθυνος. Γενικότητα υπάρχει μία εισήγηση ότι υπάρχει απώλεια οπιούχων φαρμάκων. Τίποτα άλλο. Επιστρέφει ο φάκελος στο νοσοκομείο της Κρήτης. Το νοσοκομείο της Κρήτης με εισήγηση του νομικού συμβούλου πρέπει να παραπέμψει πάλι από την αρχή στη ΔΥΠΕ τη διαδικασία, ξεκινώντας και κατονομάζοντας για ποιο πειθαρχικό αδίκημα, ποιος και γιατί παραπέμπεται. Η διαδικασία έπρεπε να γίνει σωστά από το νοσοκομείο. Την ευθύνη την έχει το νοσοκομείο. Συνεχίζει να σκεί τα καθήκοντά της τώρα. Φυσικά, αφού δεν υπάρχει ούτε παραπομπή ούτε τίποτα. Ούτε έχει κατονομαστεί τίποτα. Περιμένουμε, εμείς θα στείλουμε το φάκελο και όταν το νοσοκομείο του Ηρακλείου στείλει το φάκελο στη ΔΥΠΕ και η ΔΥΠΕ σε εμάς, τότε θα συνεχίσουμε. Το Υπουργείο ας δει ποιος έχει τις ευθύνες από εκεί και πέρα. Ακούστε τώρα τι πιστεύω ότι έγινε, έτσι. Τι σκέφτομαι τώρα. Προφανώς, όταν αυτός ο φάκελος έφυγε από το νοσοκομείο, δεν είχε σκάσει το θέμα της μικρής Μελίνας. Δεν υπήρχε δημοσιότητα. Δεν υπήρχε, γιατί είναι προγενέστερη υπόθεση αυτή. Δεν είχαμε ασχοληθεί εμείς όλοι να αρχίσουμε να ερευνάμε και να ψάχνουμε και να κάνουμε και να πιέζουμε. Υπήρχε προφανώς ένα αδίκημα. Το νοσοκομείο τότε το έβγαλε από πάνω του και το έστειλε στο πειθαρχικό, εκεί το περιφερειακό, όχι το κεντρικό, εκεί της Κρήτης.
Φεύγει ο φάκελος στην Κρήτη, δεν είχε συσταθεί και πειθαρχικό να τον εξετάσει, το παίρνουν από εδώ, το στέλνουν στην Αθήνα. Τώρα όμως που έχει γίνει το σύστριγγλο, βγαίνουν όλα στη φόρα. Ανώνυμος φάκελος, παιδιά. Ανώνυμος φάκελος. Δεν είχαν βάλει μέσα πια, που αυτό είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο ακόμα, πια κατηγορείται. Θυμίζω, είναι εξαδέλφη του Υφυπουργού Υγείας. Ποια κατηγορείται για αυτό το αδίκημα. Τι να πω. Εντάξει. Λοιπόν, θα πω το διαγωνισμό.